Οι εκδηλώσεις έχουν ήδη οριστεί. Ο προπολογισμός κατά 99% είναι έτοιμος. Σήμερα ετοιμάστηκε στο 99%. Έχει μείνει μόνο ένα πολύ μικρό κομμάτι όσον αφορά το πώς και ποιος θα αναλάβει στα πούλουμα την τροφοδοσία με κάποιο γεύμα που έχουμε πει. Όλο το υπόλοιπο είναι έτοιμο από τον αρκετό γύρο. Εγώ, κύριε Βρετά, πιστεύω ότι θα γραφτείτε στην ιστορία της πόλης που θα σταματήσατε να το σαν αντιδήματος. Είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά το να καθοδηγείτε εσείς τον κόσμο στη Μεγαλόπολη και εμείς να απαιτούμε μόνο από τα μαγαζά να κινούν το ωράριο, να πληρώνουν τα πρόστιμα, να πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Θέλω να μου πείτε έτσι, σαν δήμαρχος πολιτιστικό, κάποια στιγμή τη σκέψη σας, πώς σκέφτεστε να βοηθήσετε αυτόν τον εμπορικό συλλόγο και τον επιχειρηματικό κόσμο, όταν τέτοιοι θεσμοί βγάζουν τον κόσμο έξω. Γιατί πέρυσι υπήρχε μια μεγάλη συμμετοχή, η οποία ήταν η μικρότερη τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως θα έπρεπε να πάρετε αυτό και να το δυναμώσετε, αλλά θέλει χρόνο. Θέλει δουλειά. Εδώ έχουμε το φαινόμενο από τα Χριστούγεννα να μας έρχονται με συγκροτήματα από την Αθήνα, τα οποία δεν έρχονται δωρεάν, έχουν χρήματα. Και δεν επιλέγουμε τα δικά μας συγκροτήματα, τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Ναι, ναι, εντάξει, να σας πω κάτι, επειδή μετά από το Πάσχα, και πιθανόν θα τα κάνετε το ίδιο. Εκεί βέβαια δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι μόνο 10 χρόνια το καραβάλι, γιατί γίνεται 50 χρόνια το Πάσχα. Εγώ θα περιμένω να δω, για να σας γίνω ολοκληρωμένα, γιατί ως τώρα, κατά τη δική μου κρίση, δεν κινήσετε στη σωστή κατεύθυνση. Δεν καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια, κύριε Βρέντα, και πριν τη δικτατορία η Τρίπολη είχε πολύ έντονο καρναβάλι και νομίζω ότι ήταν ένας θεσμός που θα πρέπει να με όλες μας τις δυνάμεις να τον υπερασπίσουμε, γιατί απλά ενισχύει την κοινωνική συνοχή σε περιόδους που όλοι το έχουμε ανάγκη. Από εκεί και μετά, βέβαια, δεν είναι τα καρναβάλια μόνο η πολιτιστική πολιτική που περιμένουμε από ένα Δήμο που διεκδικεί να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και οικονομικά. Και αναρωτιέμαι τελικά, μήπως θεωρούμε ότι η Τρίπολη έχει τηθεί σκουπίδι, γι' αυτό δεν θέλουμε να κάνουμε μία παρέλαση. Άρα εισηγηθήκαμε να μην γίνει καρναβάλι πέρσι. Φέτος, συγγνώμη, πρώτον και κύριον, γιατί το περσινό καρναβάλι δεν είχε κατά τη γνώμη μας καμία επιτυχία, δεν είχε καμία συμμετοχή και προκειμένου να μοναγεί ο Δήμος και να δίνει λεφτά για μια εκδήλωση μισής ώρας που δεν έχει καμία ανταπόκριση από τον κόσμο, γιατί πέρσι, αν θυμάμαι καλά, είναι 100 άτομα γύρω-γύρω και 300. Λοιπόν, με αυτή τη λογική εισηγηθήκαμε να μην γίνει το καρναβάλι. Όσον αφορά για το αν πριν τη δικτατορία γινόταν καρναβάλι, όχι, συμφωνώ σε όλα με ό,τι είπε η κυρία Γιαννούλη, έχει απόλυτο δίκιο. Απλά οι πόλεις οι οποίες είναι καρναβαλικές πόλεις, Ξάνθη, Πάτρα, δεν στηρίζονται σε ένα καρναβάλι. Στηρίζονται σε μια σειρά εκδηλώσεων που ξεκινάνε ένα μήνα πριν την κορύφωση του καρναβάλι. Με αυτή τη λογική, συμφωνήσαμε και με τις προτάσεις του κυρίου Βρέντα, όταν συνεννοηθήκαμε για το τι θέλουμε να γίνει για το καρναβάλι. Και καλό είναι να ξεκινήσουμε μία σειρά πολιτιστικών δράσεων, να συνηθίσουμε στον κόσμο τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού και αν οριμάσουμε σαν πόλη να πούμε ότι θα χαλάσουμε κάποια λεφτά να κάνουμε και το καρναβάλι. Αλλά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχει συμμετοχή, για φέτος θα είναι και δική μας πρόταση να μην κάνουμε καρναβάλι. 2003 ή 2004, αν θυμάμαι. Το 3 προσπαθήσαμε να αναβιώσουμε το καρναβάλι στην Τρίπολη που όπως ορθώς είπε η κυρία Γιαννούλη γινόταν τα πιο παλιά χρόνια με τους έχει την συγκεία τους έχει επίκεντρο και αποφασίσαμε εμείς το 2003 ομόφωνα και μέσω της ΚΕΔΙΤ τότε της ΔΕΑΔΙΤ να οργανώσουμε το καρναβάλι και όχι για να πάμε να περάσουμε την Πάτρα ή την Ξάνθη ή οποιαδήποτε άλλη πόλη. Εμείς δεν κάνουμε πρωταθλητισμό ποια θα είναι η καλύτερη πόλη. Εμείς το καρναβάλι το κάναμε για τους ντόπιους ανθρώπους, για τα παιδιά μας, τα οποία από τότε συμμετέχουν κατά χιλιάδες και όχι 100 άτομα, χιλιάδες, 2-3 χιλιάδες και αυτό φαίνεται από τις στολές που λουκιάζαμε, από τις στολές που πληρώναν τα παιδάκια με τη συμμετοχή τους και δεν είναι μεγάλα τα έξοδα. Τώρα δεν ξέρω πού τα βλέπουν τα έξοδα και θα δούμε τι προϋπολογισμό θα φέρετε για αυτές τις εκδηλώσεις εσείς και θα συμβίνουμε τις καρναβαλικές με αυτές τις εκδηλώσεις και θα τα πούμε μετά. Αλλά τέλος πάντων το καρναβάλι γινόταν επειδή τα παιδιά μας,
τα φτωχά παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε στην Πάτρα. Αν με σίγουρα πάνε στην Πάτρα, ας πάνε και τώρα στην Πάτρα. Αλλά τέλος πάντων για τα φτωχά, για τις φτωχές οικογένειες, για τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας, έως δεν ξέρω ποιες ηλικίες που συμμετείχαν στο καρναβάλι, έγιναν αυτές οι εκδηλώσεις και νομίζω ότι όλες τις χρονιές και επί Σωτηρόπουλου και επί Κοτσάνη και επί Σμυρνιώτη είχαν τεράστια επιτυχία και μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Τώρα, αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, δεν το εξετάζω και είναι δικό σας θέμα, αλλά μην μου λέτε ότι το καταργήσατε επειδή πέρσι δεν πήγε καλά το καρναβάλι.